Ναι, πάμε στο Γιάννη Κοψαχίλη, Θεοχάρη Μανουσαρίδη και Θεμιστοκλή Λιακόπουλο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης. Ο Θεοχάρης Μανουσαρίδης από την εταιρεία Timeless και... Λοιπόν, μέχρι να συνδεθεί ο υπολογιστής, εγώ θα ξεκινήσω την εισαγωγή. Θα ξεκινήσω λιγάκι, όπως το συνηθίζω, να θυμόμαστε τα παλιά, κύριε Καλογύρου. Μπροστά μου έχω ένα email με ημερομηνία 11 Μαΐου του 2010. Η Καλλικράτης. Με τα προβλήματα τότε που υπήρχαν για να ενωθούν διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν τα θυμόσαστε. Στην πλατεία Κλαθμόνος που ήσταν κι εσείς, όπως και ο κύριος, και πολλοί άλλοι ακόμα. Σωστό. Και τότε ακόμα, έτσι, τότε ακόμα συζητούσαμε για πλατφόρμες επικοινωνίας διαφορετικών συστημάτων μεταξύ τους, cross platforms κτλ. Δεν είναι τυχαίο το οποίο που το αναφέρω τώρα, γιατί θα το καταλάβετε στο τέλος της παρουσίας. Απλώς θέλω να θυμηθώ μαζί με εσάς το πώς ξεκίνησαν κάποια πράγματα και πώς η συνεργασία ξεκίνησε να συζητάμε θέματα τα οποία στην πορεία μας όλοι μας έχουμε βελτιωθεί, αλλά έχουμε συνεισφέρει και στο να δημιουργηθούν κάποιες υποδομές. Θα ήθελα εδώ τώρα, κάνοντας μια αναδρομή μετά από την περσινή παρουσίαση που κάναμε για το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων πρωτοκόλλησης στον δικό μας τον φορέα. Σας το παρουσιάσαμε πέρσι και σας είχαμε πει ότι για 9 χρόνια λειτουργεί και ακόμα λειτουργεί και μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία. Τότε είχαμε αναφέρει ότι λειτουργούσε μόνο εντός του σύζευξη και εδώ κάνω την ενημέρωση για το ότι μέσα σε 24 ώρες από την ώρα που δημιουργήθηκε το lockdown στη χώρα μας, έγινε και προς τα έξω, μέσω του διαδικτύου, για να διευκολύνει και τη λειτουργία των υπηρεσιών από τα σπίτια. Το 48ωρο αυτό χρειάστηκε για να το ξοδέψουμε προκειμένου να αποκτήσουν οι πάνω από 600 χρήστες του συστήματος νέους κωδικούς με μεγάλη ασφάλεια και όχι τους εύκολους κωδικούς που είχαν φτιάξει μέχρι τότε. Γιατί ανεβάσαμε το επίπεδο της ασφάλειας. Και εκεί φαγώθηκε ο περισσότερος χρόνος, περισσότερο για να δημιουργηθεί υποδομή που έπρεπε να αλλάξουν κωδικούς όλοι οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε το σύστημα και να διέπεται από την αυστηρότητα που είχαμε επιλέξει για να μπορεί να λειτουργήσει. Μέσα στην πανδημία, εγώ δεν θα κάτσω να επαναλάβω, γιατί αναφέρθηκαν αρκετά πράγματα ήδη από συναδέλφους για το πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση της πανδημίας και οι δημόσιες υπηρεσίες που αναγκαστικά έπρεπε να λειτουργήσουν με τηλεργασία και απομακρυσμένα από το χώρο εργασίας και από το σπίτι τους. Θα επιτρέψω από εδώ και πέρα, επειδή η ανάγκη της λειτουργίας της πανδημίας ανέδειξε την απαίτηση των συστημάτων να μπορούν να επικοινωνούν με πολλαπλά διαφορετικά συστήματα. Αυτό το κομμάτι θα επιτρέψω να το παρουσιάσουν οι συνεργάτες του φορέα μας, όπου ξεκινώντας από την εμπειρία που είχαν τα προηγούμενα χρόνια με μας, προχώρησαν και υλοποίησαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα, Θέμη,
να πάρεις εσύ την μπάλα από εδώ πέρα, να την... Ναι. Καλησπέρα, καταρχήν, να ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους οργανωτές για την σημερινή παρουσίαση. Απλώς να αναφέρω το λόγο και να γίνει η πολύ σύντομη παρουσίαση που θα ακολουθήσει. Όπως είπε και ο Γιάννης, στο περσινό συνέδριο έχουμε παρουσιαστεί σε πολύ σημαντικές δράσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης, Μακεδονίας Θράκης. Στα πλαίσια του, μία εξ αυτών ήταν η καλή πρακτική του ΣΥΔΕ. Τα ενέργο applications αναπτύχθηκαν με βάση τις προδιαγραφές που έθεσε η αποκεντρωμένη για ένα σύστημα, ήταν δηλαδή ένα δικό της σύστημα και αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού. Επιπροσθέτως, πέρσι έγινε μία αναφορά για την εξέλιξη στην πορεία του χρόνου, πώς δηλαδή αυτό το σύστημα που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 2013 ή κάπου εκεί, έφτασε μέχρι τώρα και ειδικά πώς αξιοποιήθηκε το G-Cloud. Το ένα είναι ότι αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού. Το δεύτερο ήταν ότι... ότι αναπτύχθηκε με βάση τις αρχές της λειτουργικότητας. Με βάση την πλατφόρμα αυτό έγιναν και άλλες προσπάθειες και φτάσαμε στο σημείο, μέσα από μία ορίμανση, η οποία αξιοποιώντας μάλλον την εμπειρία και την αποκεντρωμένη και από άλλες προσπάθειες που έχουμε κάνει από παλιότερα, να αναδείξουμε το ζήτημα της λειτουργικότητας. Το περσινό συνέδριο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας προσανατόλισε σε σχέση με την πορεία ανάπτυξης εφαρμογών στον χώρο της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης και πιο ειδικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δύο βασικά σημεία του. Το ένα ήταν η ανοιχτότητα και το δεύτερο είναι η λειτουργικότητα. Έτσι, φέτος θα παρουσιάσουμε πολύ σύντομα, θα δώσω αμέσως το λόγο, μία πλατφόρμα, ανοιχτή πλατφόρμα διακίνησης εγγράφων μεταξύ των διαφορετικών τοπικών ΣΥΔΕ, ένα ανταλλακτήριο δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό για μας η λειτουργία αυτού του συστήματος και απλώς θα θέλαμε να πούμε κλείνοντας ότι η πρόθεσή μας είναι το εν λόγω ανταλλακτήριο, το οποίο αναπτύσσουμε, προφανώς τηρώντας όλες τις προδιαγραφές και ενημερωνόμενοι με τις προδιαγραφές που βάζει το θεσμικό πλαίσιο, θα είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθεί όσο γίνεται ευρύτερα από τη δημόσια διοίκηση. Στόχος μας δηλαδή είναι να είναι ανοιχτό, ελεύθερο δηλαδή, να το διαθέσουμε. Φυσικά, είμαστε στην αναζήτηση του ορθού τρόπου διάθεσης και ένας από τους λόγους της παρουσίας μας και της επαφής είναι και αυτός. Πάντως, ο σκοπός μας είναι αυτός. Θα δώσω το λόγο στον Χάρη του Μανοσαρίδη, ο οποίος θα δείξει εν συντομία την εφαρμογή αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν να δείξω λιγάκι πώς δουλεύει ο client, ξέρω εγώ, στην όλη ιστορία, δηλαδή πώς δουλεύει ένα τοπικό ΣΥΔΕ, έτσι, και θα μπω, βγαίνω από εδώ, και θα μπω καταρχήν... στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, live είναι τώρα αυτό εδώ, έτσι. Σε τεστ δεδομένα, τα οποία κάναμε copy σήμερα το πρωί. Να πω ότι οι εφαρμογές αυτές είναι φτιαγμένες με εργαλεία τα οποία αναπτύξαμε 100% εμείς, δικά μας εργαλεία. Άρα έχουν τη μεγάλη ευελιξία της ταχύτητας. Η εφαρμογή αυτή είναι εγκαταστημένη στο G-Cloud αυτή τη στιγμή, έτσι. Και λειτουργεί με οποιοδήποτε βέβαια browser, γιατί είναι... Ευχαριστώ. Με οποιοδήποτε browser, γιατί στην ουσία είναι web εφαρμογή. Εδώ οι χρήστες μπαίνουν εδώ σε αυτό το
σε αυτό το περιβάλλον και πρωτοκολλούν κάποια έγγραφα. Βλέπετε ότι το πρωτόκολλο του νομού Θεσσαλονίκης έχει όλα αυτά τα αίτη, έχει δηλαδή ένα τεράστιο ιστορικό από πρωτοκολλήσεις που γίνανε από το 2000 και μετά. Και στο 2020 βλέπουμε τις πρωτοκολλήσεις, παράδειγμα, που γίνανε σήμερα, ας πούμε. Εδώ έχει μια αναζήτηση, γι' αυτό δείχνει λίγες πρωτοκολλήσεις. Ωραία. Και βλέπουμε τις πρωτοκολλήσεις που γίνανε σήμερα. Στο έτος 2020, παράδειγμα, γίνανε 35.000 περίπου πρωτοκολλήσεις μόνο από την Ομαρχία Θεσσαλονίκης. Εδώ ένας χρήστης κάνει εισαγωγή πρωτοκόλλησης, πολύ απλά. Έτσι. Να μην επιμείνω όμως αυτό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι αφού πρωτοκολλήσει ένα εξερχόμενο έγγραφο, μπορεί με δεξί κλικ εδώ να το στείλει, έτσι, να το στείλει εκτός υπηρεσίας σε ένα σύνολο αποδεκτών που σήμερα φτάνει τους 2.000 περίπου. Δηλαδή μπορεί να διαλέξει αποδέκτες από εδώ μέσα που μπορούν να φτάσουν και τους 2.000. Και αυτό το έγγραφο πηγαίνει και αποτίθεται σε ένα ανταλλακτήριο, το οποίο θα δείξω στη συνέχεια αμέσως, σε ένα ανταλλακτήριο, και αυτό το ανταλλακτήριο αναλαμβάνει να το διεκπαιρεώσει, να το πάει δηλαδή στον παραλήπτη. Με την ίδια λογική, όπως στέλνει κάποιος ένα έγγραφο, με την ίδια λογική έχει και στα εισερχόμενά του τα έγγραφα τα οποία έρχονται προς την υπηρεσία αυτή. Εδώ δηλαδή βλέπουμε διάφορα έγγραφα τα οποία ήρθανε σήμερα, 17 Εβδόμου. Και αυτά τα βλέπουμε ότι όλα έχουν πράσινο φόντο. Γιατί ο υπάλληλος που τα λαμβάνει τα έχει πρωτοκολλήσει ήδη στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Δηλαδή, έχει έρθει αυτό το έγγραφο, ας το δούμε τακά-τακά, από το Δήμο Σιθωνίας. Βλέπετε ότι έχει έρθει από το Δήμο Σιθωνίας εδώ πέρα, από την Κεντρική Γραμματεία, και το έχει παραλάβει, τέλος πάντων, η Γραμματεία της Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και το πρωτοκόλλησε. Γι' αυτό είναι πράσινο. Πάω τώρα να σας δείξω το ανταλλακτήριο. Και εδώ στην ουσία σε αυτή την εφαρμογή δεν μπαίνει κανένας, μπαίνει μόνο ο διαχειριστής. Γιατί δεν κάνουμε καταχώρηση μέσα σε αυτή την εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή έχει να κάνει με το ότι παίρνει δεδομένα από κάποιους client και τα στέλνει σε κάποιους άλλους ανάλογα με τη δρομολόγηση που ζήτησε ο client. Οπότε εδώ έχουμε τα έγγραφα προς ανταλλαγή. Μας τα δείχνει σε μια λίστα. Έτσι. Τα οποία έγγραφα αυτά, έτσι, έχουν έρθει από κάποιους clients και θα πάνε σε κάποιους άλλους. Και η κατάσταση αυτών των εγγράφων, δηλαδή αν έχουν παραδοθεί ή όχι, φαίνεται εδώ, όπου βλέπετε ότι στην κατάσταση εγγράφου, σε στήλη κατάσταση εγγράφου, βλέπετε το ολοκληρώθηκε. Δηλαδή έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή ο client το έστειλε και ο παραλήπτης το έλαβε και το πρωτοκόλλησε. Οπότε και ξεκίνησε και τη διακίνηση στην εσωτερική. Και εδώ στις παραμέτρους βλέπουμε τα προφίλ που σας έλεγα πριν, δηλαδή το πού μπορούμε να στείλουμε έγγραφα αυτή τη στιγμή. Εδώ κάτω φαίνεται ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 1.807 προφίλ. Δηλαδή μπορούμε να στείλουμε έγγραφα σε 1.807 παραλήπτες. Αυτοί οι παραλήπτες καθημερινά αυξάνονται, γιατί μπαίνουν και άλλοι στο σύστημα. Έτσι. Το σύστημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικά συστήματα ΣΥΔΕ, είναι ήδη συνδεμένο με 1, 2, 3 και κάθε τόσο μπαίνουν και άλλοι.
Μπαίνουν δηλαδή και άλλοι δήμοι ή οργανισμοί γενικότερα, όχι μόνο δήμοι. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα περασμένοι 5 δήμοι, συγγνώμη, 3-4 νομικά πρόσωπα και κάποια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που δεν έχουν να κάνουν ούτε με την τοπική αφοδιοίκηση κτλ. Όπως παράδειγμα είναι ο Ισραηλιτικός, πώς το λέμε, η Ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, έτσι, που είναι και αυτή μέσα. Είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και έτσι καθημερινά αυξάνονται αυτοί οι παραλήπτες και τα προφίλ στα οποία μπορούμε να στείλουμε έγγραφα μέσα από το ανταλλακτήριο. Να μην προχωρήσω περαιτέρω, να μην δώσω και άλλα, γιατί δεν έχει πλέον νόημα τέλος πάντων να δείξω οθόνες, αλλά να πω ένα άλλο σημαντικό, ότι για τη διασύνδεση σε αυτό εδώ το σύστημα υπάρχει έτοιμο documentation, το οποίο βρίσκεται online. Και γίνεται με web services. Εδώ είναι τα... Και εδώ για παράδειγμα, κάποιος για να δώσει τα profile του από το δικό του σίδε, έτσι, χρησιμοποιεί αυτή τη function, όπου κάτω έχει όλη την ανάλυση και την επεξήγηση που χρειάζεται. Για να πάρει τα profiles από το ανταλλακτήριο ώστε να μπορεί να στείλει σε κάποιους, έτσι, έχει αντίστοιχα εδώ πέρα βλέπετε πώς θα παίρνει και την γραμμογράφηση κτλ. Πώς παίρνει τα έγγραφά του, τα στοιχεία, τα metadata και τα αρχεία, PDF, Word κτλ. Πώς στέλνει τα δικά του έγγραφα, έτσι, και πώς βλέπει το στάτους των εγγράφων, αν παραδόθηκαν κτλ. Κτλ. Έτσι. Αυτά. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Σε σχέση με το κώδικα της Ουσιακής Διακυβέρνησης που λέω, σχετικά με τον κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης που έληξε σήμερα η διαβούλευση. Εκεί προβλέπεται το ΞΥΔΕ, το κεντρικό σύστημα, το οποίο θα γεφυρώσει όλα τα επιμέρους ΣΥΔΕ. Άρα, μια πρώτη ερώτηση είναι αυτό που χρησιμοποιείτε, θα δοκιμάσετε να αποτελέσει το ΞΥΔΕ πιθανώς. Θα είναι ένα άλλο ενδιάμεσο, αν θέλουν κάποιοι να μην πάνε, ας πούμε, να μην πάνε απευθείας με το ΞΥΔΕ, αλλά μέσω του δικού σας ίσως. Και επίσης το είδα ότι είναι πελάτης, ας πούμε, του δικού σας ΞΥΔΕ, να το ονομάσω. Η αποκεντρωμένη το χρησιμοποιεί και εσωτερικά ή όχι. Άρα αυτό είναι το δικό σας ΞΥΔΕ πλέον ή το προηγούμενο. Το δικό μας το ΞΥΔΕ είναι πολλαπλό. Καλύπτει και όλες τις ανάγκες του ΙΡΙΔΑ που παρατηρήσατε επιτυχώς, αλλά και αδυναμίες που δεν φάνηκαν και δεν φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Η δε επικοινωνία με άλλα συστήματα είναι ανοιχτό. Αυτό που χάρη ήθελα να αναφέρεις περισσότερο, ότι ψάχνουμε κι εμείς να βρούμε, και αυτός είναι και ο λόγος, το είπε και ο κύριος Λιακόπουλος, αυτής της παρουσίας σήμερα, διότι θέλουμε να βρούμε την καταλληλότερη φόρμα που θα πρέπει ένας δημόσιος οργανισμός, παύλα φορέας, να το πάρει για να το πάει παρακάτω. Γιατί ο δικός μας ο φορέας, η αποκεντρωμένη διοίκηση, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα και δεν είναι σωστό να παίξει το ρόλο κάποιου άλλου. Αυτό ήταν ένα εργαλείο το οποίο κατασκευάστηκε, διότι έπρεπε με κάποιον τρόπο να βρεθεί η επικοινωνία με διαφορετικές πλατφόρμες. Αλλά δημιουργώντας την υποδομή αυτή, διαπιστώθηκε ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει ακόμα και στο GRNET να πάει. Επίτηδες λέω πράγματα τα οποία
Είναι πολύ, δεν είναι ιδιωτικός τομέας σαφώς, γιατί έχει να κάνει καθαρά με μεταφορά δεδομένων εγγράφων μάλλον μέσα στο ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός που θα καλύπτεται με την νομοθεσία που πρέπει να υπάρχει για την ασφάλεια των δεδομένων κτλ. Αυτό που λέει ο κύριος Κοψαχίλης, συγγνώμη, ναι, αυτό πήγα να πω κι εγώ. Αυτό πήγα να πω κι εγώ, επειδή είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος τεχνικός που το έχει φτιάξει κτλ. Λοιπόν, δεν θέλουμε εμείς να αντικαταστήσουμε το κεντρικό ΣΥΔΕ. Προς Θεού. Δεν είναι εκεί αυτός ο στόχος μας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι το εξής. Δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη από πέρυσι, γιατί έχουμε αρκετούς οργανισμούς που δουλεύουν με το δικό μας ΣΥΔΕ και αυτοί οι οργανισμοί, ας πούμε, έστω μεταξύ τους θέλανε να στείλουν κάτι. Παράδειγμα, ο Δήμος Ναυπακτίας θέλει να στείλει ένα έγγραφο στο Δήμο Δελφόρ, που και οι δύο είναι δικοί μας πελάτες. Δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Εμείς του λέγαμε στείλ το με email. Μετά άρχισε το πράγμα, τέλος πάντων, να πολυπλοκοποιείται. Μπήκανε και νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, ένας Δήμος που ήθελε να στείλει στο δικό του νομικό πρόσωπο ένα έγγραφο, έπρεπε να το στέλνει με email. Του λέμε, θα σου δώσουμε αυτή τη λύση. Κάναμε αυτό το κεντρικό ανταλλακτήριο και τουλάχιστον, τέλος πάντων, οι πελάτες οι δικοί μας, έτσι, κάνουν ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ τους. Ένα αυτό. Μετά φάνηκε, δημιουργήθηκε το πρόβλημα του Υπουργείου Εσωτερικών που έκανε το ήριδα και έδωσε στους Δήμους υποχρεωτικά να μπαίνουν με ένα account, τέλος πάντων, και να παίρνουν τα έγγραφα και να τα περνάνε στο δικό τους ΣΥΔΕ κτλ. Για να διευκολύνουμε την κατάσταση του κόσμου αυτού εμείς, το κάναμε αυτόματο. Δηλαδή, μέσα στο δικό μας ανταλλακτήριο, κάπου πηγαίνει ο υπάλληλος και βάζει το username και το password του ήριδα και αυτό αναλαμβάνει μετά να τραβάει τα έγγραφα και με ένα κλικ να τα πρωτοκολλεί. Να μην χρειάζεται να κάνει copy-paste, download, upload και όλα τα σχετικά, ας πούμε, που είναι πολύ... Σιγά-σιγά, και πάντα έτσι γίνεται, σιγά-σιγά έρχεται η όρεξη, σιγά-σιγά φάνηκε ότι θα μπορούσαμε αυτό εδώ να το χρησιμοποιήσουμε και για την επικοινωνία που κάνουν οι πολίτες με το Δήμο. Είτε μέσω κάποιας φόρμας, είτε μέσω email. Οπότε είπαμε ότι αν κάποιος υπάλληλος, ο οποίος είναι δεταλμένος να λαμβάνει τα emails που έρχονται σε κάποιον λογαριασμό του Δήμου για να τα πρωτοκολλεί και να τα διεκπεραιώνουν στη συνέχεια, μπορεί να βάλει τα στοιχεία του email του σε κάποιους παραμέτρους, το username, το password, ώστε το σύστημα από μόνο του να πηγαίνει και να τραβάει αυτά τα emails, να τα ξεκαθαρίζει βέβαια ο υπάλληλος, γιατί μέσα μπορεί να έχει spam το ένα, το άλλο και όλα τα σχετικά που ξέρετε, και αφού τα ξεκαθαρίσει, να τα φτιάχνει εισερχόμενα για να πρωτοκολληθούν. Πώς? Να παίρνει τα attachments και να τα κάνει attachments στο πρωτόκολλο, να παίρνει το θέμα και να το κάνει θέμα, να παίρνει το κείμενο και να το κάνει περίληψη και ούτω καθεξής, ας πούμε. Αυτό είδαμε σε πολλούς Δήμους, ότι αποσυμφόρησε πάρα πολύ τη δουλειά κάποιων ανθρώπων. Και με αυτή τη λογική έρχονται και άλλα σιγά σιγά. Παράδειγμα, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, από το 2014-2015 είχαμε κάνει μια φόρμα εξωτερική, ώστε να μπορούν είτε πολίτες είτε φορείς να έρχονται σε επικοινωνία με την αποκεντρωμένη και να στέλνουν έγγραφα προς πρωτοκόλληση, να στέλνουν αιτήματα, ας το πούμε, κάπως έτσι. Και αυτό το πράγμα μπορεί να ενσωματωθεί μέσα και να στέλνουν οι πολίτες πολλαπλώς σε δήμους. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι δημότης Αθηναίων και είναι στην Ορεστιάδα, ας το πούμε, μένει εκεί, ξέρω, για κάποιο λόγο, να μπορεί πολύ εύκολα μέσα αυτό το σύστημα να στέλνει κάτι στο Δήμο Αθηναίων. Και ούτω καθεξής. Και απλώς να συμπληρώσω ότι αυτό προφανώς φιλοδοξεί, γιατί έχει τη δυνατότητα, δεν μιλάμε μόνο η σχέση με το ΙΡΙΔΑ, όπως ρωτήσατε και όπως λέει και ο Χάσης, όπως και φυσικά με το κεντρικό ΣΥΔΕ, είναι ορισμένη. Με το κεντρικό ΣΥΔΕ θα συνδεθούμε, η ΙΡΙΔΑ παίζει το ρόλο της πύλης εκεί, είναι δεδομένα αυτά και προφανώς δεν υπάρχει άλλο ζήτημα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον απλώς είναι ότι μπορούν να διαλειτουργεί και με συστήματα άλλων τρίτων. Δηλαδή θέλω να πω,
άλλων κατασκευαστών. Δηλαδή, η φιλοδοσία ο στόχο είναι και πράγματι είμαστε και σε συζητήσεις ούτως ή άλλως μαζί τους. Και το κυριότερο είναι ότι θα μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό. Ή να το πω καλύτερα, θα μπορούσε να ενισχύσει μια προσπάθεια που γίνεται έτσι κι αλλιώς και από άλλες πλευρές και να συνδράμει είτε έτσι όπως είναι, είτε αξιοποιούμενο και από τρίτους, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να το διαθέσουμε με αυτόν τον τρόπο, να συνεισφέρει στην όλη επιτάχυνση της λειτουργικότητας. Εγώ ήθελα λιγάκι να προσθέσω μια λεπτομέρεια που ως τεχνικός μπορείς να την καταλάβεις λίγο καλύτερα. Στον end user, δυστυχώς μερικές φορές όταν λέμε σου στέλνω το ηλεκτρονικό αρχείο και πρέπει να το κάνεις και εσύ download και μετά να το ξανανεβάσεις στο δικό σου το σύστημα και να κάνεις copy-paste το θέμα, την ημερομηνία, πρωτόκολλο κτλ. Για κάποιους που χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα το θεωρούν ότι και αυτό είναι επίτευγμα. Αυτό που κάνει το σύστημα είναι ότι αυτά δεν χρειάζονται να ξαναγραφτούν. Αυτό είναι το σημαντικό το οποίο πετυχαίνεις και διευκολύνεις το έργο και του υπαλλήλου, μειώνεις τα λάθη, γιατί από το copy-paste μπορεί να έχεις χιλιάδες λάθη. Έχεις τη δυνατότητα με τον ΑΔΑ πλέον να συνδεθεί με το Διάβια και να κατεβάσει ή να πάρει το link του συγκεκριμένου, οπότε έχεις και την πιστότητα αυτών των πραγμάτων. Έχει μια πληθώρα άλλων ευκολιών που αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κάνει μια τρίτη, τέταρτη, πέμπτη άλλη κατασκευή. Δηλαδή, είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να συνεργαστεί με πολλούς που θέλουν να συνεργαστούν για το δικό τους όφελος. Έτσι. Ο κ. Καλογή. Ναι. Νομίζω ότι το πρόβλημα που τίθεται, ας πούμε, λίγο ευρύτερα, είναι σε μια χώρα που γενικά πολλές φορές ξεκινάμε κάποια πράγματα και μετά τα παρατάμε και αυτού και αυτήν την αρχή. Κατά πόσον η δουλειά την οποία έχετε κάνει όλη αυτή τη δεκαετία μπορεί να είναι ένα στοιχείο της ενσωμάτωσης ή της αξιοποίησης της πείρας, γιατί και αυτό μετράει, η πείρα των ανθρώπων. Μόνο το σύστημα χωρίς την εμπειρία των ανθρώπων. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί να κωδικοποιηθεί και να μπει μέσα στη διαδικασία του να φτιαχτεί, ας πούμε, ένα γενικότερο σύστημα που όλοι με όλους θα επικοινωνούν στη δημόσια διοίκηση ή στους δημόσιους φορείς. Αυτό βλέπετε να μπορεί να γίνει? Υπάρχουν κάποια εμπόδια? Συνήθως δεν είναι τεχνικά τα εμπόδια, είναι μάλλον ποιος έχει την πρωτοβουλία, γιατί η διαλειτουργικότητα, όταν φτιάξαμε το πρώτο κείμενο, είπαμε ότι σε ένα βαθμό είναι τεχνικό θέμα, παρόλο που τότε τα τεχνικά ήταν πιο πίσω από ό,τι είναι σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα τεχνικό θέμα. Είναι ένα θεσμικό θέμα. Είναι ένα θέμα νοοτροπίας και είναι και ένα θέμα διαχείρισης. Δηλαδή, ποιος παίρνει το πάνω χέρι, ότι ο καθένας θέλει να κρατήσει τα στοιχεία του για τον εαυτό του. Και όχι να μπορεί να διακινούνται και να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο. Διότι για να μπορέσουν να συντονιστούν όλοι αυτά, κάποιος έχει τον τελευταίο λόγο, μάλλον. Μπορεί να λέει ο ΑΒ, αλλά στο τέλος υπάρχει ο τελευταίος λόγος. Άρα, επομένως, νομίζω ότι η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή είναι στην προσπάθεια, ειδικά με αυτό το κώδικα, αν πάει να γίνει κάτι αντίστοιχο, πώς η εμπειρία η δική σας θα κοινοποιηθεί και σε όσους παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά όχι μόνο και σε όλους τους stakeholders, ας πούμε, που λέμε, ώστε να μην πάει στράφη μια προσπάθεια τόσων ετών που θα προσφέρει, θα συνεισφέρει. Και αυτό που είπες πριν, Γιάννη, σε σχέση με το αυτό που θεωρεί κανείς πρόοδος, ότι τα κατεβάζει, τα ανεβάζει και όλα αυτά, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών επιβάλλει αυτά τα πράγματα να γίνονται πίσω και όχι ο καθένας να αρχίσει να... Γιατί πράγματι τα λάθη, πέρα από τον πελά, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτά είναι ότι γίνονται πάρα πολλά λάθη. Γιατί ο άλλος κουράζεται κάποια στιγμή, αντιγράφει από εδώ, κάνει εκεί, χάνει τη σειρά κτλ. Άρα νομίζω, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορείτε, ας πούμε, να κάνετε ένα ισχυρό case, ας πούμε, ότι εμείς εδώ έχουμε μια εμπειρία 10 ετών, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτή η εμπειρία ή με κάποιον άλλον τρόπο να ενσωματωθεί σε μια γενικότερη εμπειρία. Διότι το κρίσιμο σε όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύεται και ιστορικά και από άλλες μελέτες που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, ότι εάν δεν κωδικοποιηθούν αυτές οι δουλειές, αν δεν περάσουν σε ευρύτερα σύνολα που αξιοποιούν και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν, που δεν υπήρχαν, ξέρω, πριν 10 χρόνια, κινδυνεύουν να πάνε στράφη και απλώς γίνεται μια δουλειά. Εντάξει, κάποιος είναι ευχαριστημένος γιατί έστω και ένα διάστημα βοήθησε, αλλά δεν
ενσωματώνεται στην γενικότερη προσπάθεια και δεν γενικεύεται αυτή η ιστορία. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσετε μια προσπάθεια και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πετύχει, μπορεί να μην πετύχει, μπορεί να πετύχει μερικά. Αλλά έτσι είναι η διαδικασία. Η αναφορά μου που έγινε στην αρχή της κουβέντας ήταν να θυμίσω ότι τότε μιλούσαμε ότι θέλαμε να βρούμε τις γραμμογραφήσεις των διαφόρων εταιριών που είχαν κατασκευάσει προγράμματα για να φτάσουμε σε μια κοινή πλατφόρμα για να συνδεθούν. Λοιπόν, τώρα πλέον ταιριάζει, διότι ο λόγος που βρίσκεται αυτή η ομάδα εδώ των ανθρώπων είναι ακριβώς αυτό που θίξατε τώρα. Να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη και υπάρχει η πρωτοβουλία από τους κατασκευαστές της πλατφόρμας να υπάρξει συνεργασία. Δηλαδή, το να το κρατάμε σε ένα ντουλάπι και να το κρατάμε για μια εφαρμογή για μας δεν εξυπηρετεί κανέναν. Πάρα πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Αυτό νομίζω ας προσθέσει μερικά πράγματα ο κύριος Μανουσαρίδης, ο οποίος αυτή είναι η βασική πρωτοβουλία που ήρθαμε εδώ, να γνωστοποιηθεί και να φανεί η διάθεση αυτού του. Χάρη, σε παρακαλώ, πες το λίγο καλύτερα. Το κεντρικό ΣΥΔΕ, που είναι να βγει, λένε, μέχρι το τέλος του χρόνου, λέει, ας πούμε, σε αυτούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Στους Δήμους, παράδειγμα. Ας πάρουμε τους Δήμους. Λέει στο Δήμο Λάρισας, παράδειγμα. Δήμε Λάρισας, εσύ έχεις το δικό σου εσωτερικό σύστημα διακίνησης εγγράφων. Δεν θα στο πειράξω. Έτσι. Τι θα κάνω? Θα σου δώσω ένα API ώστε να συνδέεσαι σε αυτό και από αυτό μέσα να στέλνεις κάπου αλλού τα έγγραφά σου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό εμείς το κάναμε για τους δικούς μας πελάτες καταρχήν. Γιατί ήταν αναγκαιότητα, δηλαδή το βλέπαμε εμείς αναγκαιότητα. Ερχόμαστε και λέμε σήμερα πάλι ότι εμείς αύριο, δίμε τάδε που είσαι πελάτης μας κτλ, δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα πάλι για το κεντρικό ΣΥΔΕ, γιατί μέσα από αυτό θα το έχεις έτοιμα λυμένο. Όπως τους είπαμε και για το ΙΡΙΔΑ. Είπαμε στο ΙΡΙΔΑ δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Το έχουμε ήδη έτοιμο ενσωματωμένο μέσα σε αυτή την εφαρμογή και θα κάνετε τη δουλειά σας. Αυτό ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε πριν το COVID, τέλος πάντων. Μέσα στο COVID έγινε η όλη ιστορία, χρειάστηκε να, τέλος πάντων, να εξαπλωθεί, ας το πούμε, ξέρω εγώ, γιατί υπήρχε η αναγκαιότητα. Και σε κάποια φάση είπαμε, αυτό εδώ, επειδή δεν μας κοστίζει εμάς σαν εταιρεία, το διαθέτουμε σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να βρούμε έναν φορέα του δημοσίου, ο οποίος μπορεί να το υποδεχτεί αυτό το πράγμα και να το βάλει να λειτουργήσει και για τους υπόλοιπους δωρεάν. Αυτή είναι η διαδικασία. Μέσα πάνω σε αυτό, με τα web services που έδειξα εδώ, μπορούν να συνδεθούν όλα τα προγράμματα ΣΥΔΕ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν. Και πέρα από αυτό εδώ, δεν έχει να κάνει μόνο με κάποιο υποσύνολο του δημοσίου. Μπορεί εδώ να μπουν και πολίτες. Αύριο δηλαδή μπορεί να κάνουμε μια φόρμα ώστε να εγγράφεται ένας πολίτης και να στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών στην τάδε υπηρεσία το αίτημά του. Λέω τώρα. Και ούτω καθεξής. Αν το θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι. Πάντοτε ο φορέας θα καθορίζει αν θέλει ή όχι. Αυτή είναι η ιδέα. Ναι. Βέβαια. Υπάρχει 100%. Καταρχήν είναι στο G-Cloud, αυτό είναι στην Google. Πού σου λέει. Ναι, είναι στην πρόσβαση, έχουμε αναγκαστικά εμείς σαν τεχνική, έτσι. Στο περιεχόμενο δεν έχουμε πρόσβαση, ας πούμε. Δηλαδή, το περιεχόμενο είναι κωδικοποιημένο μέσα. Έτσι, αυτό. Ωραία. Αν δεν έχει κάποιος... Πάντως, λίγο πρακτικά, αυτή την ιδέα πρέπει με κάποιο τρόπο κάπως να την διαμορφώσετε σαν μια πρόταση, ας το πούμε έτσι, που να δείχνει, που να είναι κατανοητή και σε ειδικούς αλλά και σε μη ειδικούς, γιατί όσοι θα πάρουν αποφάσεις δεν θα είναι τόσο ειδικοί. Και ας πούμε ένας φορέας μπορεί να είναι το ΕΔΕΤΗ, πώς λέγεται, το πρώην ΕΔΕΤ που είναι τώρα
θα μπορούσατε να μιλήσετε μαζί τους, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι. Το οποίο υποτίθεται ότι είναι, έχει επεκταθεί λίγο ο ρόλος του και για άλλα θέματα κτλ. Ή ξέρω εγώ με την ψηφιακή διακυβέρνηση, παραδείγματος χάρη. Ή με την ΚΕΔΕ, ή με φορείς τέτοιους που μπορούν να παίξουν. Αλλά χρειάζεται να φτιάξετε μια δομημένη πρόταση και να εξηγείτε πολύ καλά ότι εσείς διαθέτετε μια εμπειρία στην πραγματικότητα που έχει υπάρξει και μια υποδομή συνδυασμένη με αυτή την εμπειρία, για να μπορέσετε να συμβάλλετε, ας πούμε, να μην ξαναρχίζουν όλα από μηδενική βάση. Έτσι. Του και από την αρχή τα ξυλώνουμε όλα, ναι, και πάλι ξαναρχίζουμε. Ναι. Αυτό νομίζω πρέπει να αποκτήσετε κάποιους σημάδους, όπως είπατε και πριν, και να βγείτε δυνατά και να πείτε αυτό, αυτή είναι η πρότασή μας. Και μετά είναι, η ευθύνη περνάει σε αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις να πούνε, α, δεν μας ενδιαφέρει αυτό ή δεν κάνει και αρχίζει μια συζήτηση. Αλλά νομίζω πρέπει το, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι επίγον, είναι των επόμενων μηνών, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Να διαμορφώσετε αυτή την πρόταση, να βγείτε δυνατά, να την παρουσιάσετε καταρχήν σε επιμέρους φορείς και μετά να δείτε τι μπορεί να γίνει. Γιατί είναι κρίμα, δεν είναι μόνο κρίμα ο κόπος ο δικός, αλλά είναι κρίμα και η λογική ότι φτιάχνουμε κάτι, γίνεται, κάποια στιγμή το σταματάμε, τα διαλύουμε όλα και ξανά αυτήν την αρχή. Τα ξυλώνουμε όλα και αυτά είπε κάποια. Ο φίλος από την Ιγουμενίτσα, ότι υπάρχουν πολλές παραπεταμένα και παρατημένα δίκτυα. Το ίδιο έγινε και με τα μάνα. Τα μάνα όταν ξεκίνησαν ήταν πολύ δυναμικά, διάφοροι τα υλοποίησαν, κάποια στιγμή φύγαν και διάφορα άτομα και μετά δεν ξέρω τι απογίναν, ας πούμε. Λοιπόν, το ξανά και ξανά και ξανά είναι κακό. Άρα εσείς έχετε ένα καλό παράδειγμα και μια πείρα γύρω από αυτή, να βγείτε δυνατά, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξοι, με ένα case. Αυτή είναι η η περίπτωση που εμείς προτείνουμε. Και από εκεί πέρα, βέβαια, θα δείτε πώς αποχωρείτε. Ένα πολύ κακό παράδειγμα στους Δήμους, ας πούμε, ήταν αυτά τα πόρταλ των Δήμων. Ενώ μπορούσαν να κάνουν με 1.000 ευρώ σελίδα, ας πούμε, δώσανε 100 και 500.000 για να κάνουν ένα πόρταλ το οποίο είναι έναν χρηστία σήμερα. Όπως επίσης και το πολιτικό που έγινε στην Ελλάδα, το οποίο μετά, ενώ ήταν γενικευτή, καταλήφθηκε, ας πούμε, τότε. Έσβησε, ενώ ήταν ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε πολύ νωρίτερα από ό,τι συζητιέται τώρα να δώσει αυτές τις υπηρεσίες. Είχαν καταγραφεί 600 διαδικασίες, νομίζω. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πίσω, βλέπουμε και εδώ είναι πολύ ωραία πως ξεκίνησε στην αρχή και το έχω πει και σε μερικές με ευκαιρία πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, ξεκινάει και όλος λέει, όλα θα ξεκινήσει πρώτη φορά. Αυτή η ιστορία είναι ελληνικό φαινόμενο, εντάξει είναι και σε άλλες χώρες, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια ότι για να δούμε τι κάνανε οι άλλοι, τι πέτυχε, τι απέτυχε. Κρατάμε αυτό που πέτυχε και το αναπτύσσουμε. Το άλλο το παρατάμε. Αλλά με μια συγκροτημένη διαδικασία και τεχνικού διαλόγου, αλλά και γενικότερου διαλόγου. Λοιπόν, αυτό είναι δεκάδες παραδείγματα τέτοια έχουμε. Και πολλοί λένε, ας πούμε, σε μια άλλη συνάντηση που είχαμε στο πλαίσιο ενός μιας κοινοπραξίας που μελετάμε λίγο τις άλλες υποδομές στην Ευρώπη. Ήταν, ας πούμε, κάποιοι Γερμανοί, οι οποίοι λέγανε ότι και στις Γερμανίες που έχουν γίνει πολλές επενδύσεις και το θέμα τώρα δεν είναι απλώς να ξανακάνουμε από την αρχή πολλές επενδύσεις, αλλά να, από αυτές που γίνανε να δούμε πώς θα τις αξιοποιήσουμε καλύτερα και εν όψη του COVID και όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, και η διεθνή συγκυρία βοηθάει το να, τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή, κάποια άλλη σε κάποια άλλη περίπτωση. Να μαζευτούν αυτά τα πράγματα, να πιάσετε μερικούς φορείς και να βάλετε κάποιο χρόνο να τους πείσετε και από εκεί και πέρα να δείτε να μπει και στον δημόσιο διάλογο σε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.